Γεια συνάδελφοι. Σήμερα και εμείς είχαμε διοικητικό συμβούλιο στο σωματείο ΕΝΕΔΕΠ. Συζητήσαμε με τους συναδέλφους στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις νέες εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν με το νέο ασφαλιστικό συν ένα κομμάτι το οποίο αγγίζει ιδιαίτερα εμάς όσον αφορά την προσφυγή που έχει κάνει ο ΣΕΒ για την ένταξη των λιμεργατών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Μια απόφαση την οποία προσφεύγει με πρόσχημα ότι η συμφωνία που έχει γίνει για το λιμάνι του Πειραιά των προηγούμενων κυβερνήσεων για παραχώρηση στην Κόσκο του λιμανιού ολόκληρου λέει ότι δεν είναι μια συμφωνία η οποία μιλάει για λιμάνι, αλλά για ένα οικόπεδο. Περιγράφει ότι δεν είναι λιμάνι, ότι είναι μια λιμενική κατάσταση, είναι κάτι άλλο από λιμάνι. Το έχουμε ξαναπεί, απλά είναι τουλάχιστον προκλητικό αυτό το ζήτημα. Ζητήσαμε, συζητήσαμε, αναλύσαμε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο ποιοι είναι οι λόγοι που έρχεται αυτό το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο πατάει και στα προηγούμενα, όπως είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Ο λόγος, συνάδελφοι, και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε μέσα στους χώρους δουλειάς και να το κάνουμε όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη στα μεγάλα μονοπόλια. Είναι τεράστιο πεδίο κερδοφορίας το οποίο ανοίγει, είτε με το να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως η ασφάλιση, όπως είπε πριν εισηγητικά ο Νίκος Μαυροκέφαλος, είτε με τη μείωση των εισφορών. Τα οποία αυτά βέβαια τα χρήματα ποτέ μα ποτέ θα τα δουν στην τσέπη τους εργαζόμενοι, αλλά θα τα βάζουν οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αναλύσουμε και να απαντήσουμε επίσης με τους χώρους δουλειάς είναι ότι μετά από τόσα χρόνια κρίσης έρχονται σήμερα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και μας ζητάνε πέρα από την κρίση την οποία πληρώσαμε να πληρώσουμε και την όποια ανάπτυξη η οποία έρχεται, η οποία βέβαια δεν είναι για τον εργαζόμενο. Όταν ζητάνε αυτή τη στιγμή σε έναν εργαζόμενο μετά από 40-45 χρόνια δουλειάς να παίρνει μια σύνταξη χαρτζηλίκη, γιατί αυτό γίνεται και αυτό θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, βλέπουμε όλο ότι είναι αδιέξοδο. Και σε αυτό πολύ σωστά μπαίνει εδώ πέρα και συγκριτικά και πρέπει να αποτελέσει η υπόθεση όλων μας το πώς εμείς θα οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας σε κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο, για να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και είναι υπόθεση όλων και πρέπει να γίνει υπόθεση όλων σε κάθε σωματείο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Λοιπόν, κάτι το οποίο πρέπει τώρα να πούμε εδώ πέρα όσον αφορά την επιχειρηματολογία, θα εξειδικεύσω λίγο γύρω από το θέμα, γιατί είναι τη Δευτέρα το δικαστήριο το οποίο πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ένσημα. Η εργοδοσία γυρνάει και πιάνει εργαζόμενους, κάνει ένα γαϊτανάκι εκεί συναντήσω με συναδέλφους τους καλείς στο γραφείο τους οι διευθυντάδες και τους λέει ότι το μάρμαρο για την ένταξη στα βαρέα θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι. 10 χρόνια που δεν μας έχουν βάλει και δεν εφαρμόζουν, δηλαδή, που δεν εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, τα Υπουργεία, ο ΕΦΚΑ, η εργοδοσία, το λογικό να εντάξει έναν χώρο σαν το λιμάνι κάτω, στα βαρέα και ανθυγιεινά, ζητάνε και λένε ότι εσείς θα πληρώσετε, εργαζόμενοι. Ένα αυτό. Δεύτερο, το Υπουργείο. Πήγαμε στο Υπουργείο, κάναμε συνάντηση πριν τις γιορτές. Του λέμε, πάρε θέση, έχουμε εδώ πέρα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάνε να καταρρύψουν στην ουσία και να μην εφαρμόσουν κανένα νόμο. Είναι ελάχιστο, το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι εφαρμοστεί νομοθεσία που υπάρχει και είναι ξεκάθαρη. Και κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Ούτε μια δήλωση δεν βγαίνει να κάνει. Ότι θα εφαρμοστεί το αυτονόητο. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα σε όλους μας, σε όποιο κλάδο και να δουλεύουμε, ότι το μόνο που τους νοιάζει και ο ρόλος τους είναι να αυγατίζουν τα κέρδη τους. Και να είναι υπηρέτες οι εκάστοτε κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου σε αυτή τη στρατηγική επιλογή. Κλείνοντας, για να μην σπαταλήσω χρόνο να μιλήσω και οι υπόλοιποι, θέλω να πω ότι πρέπει, και αυτό είναι το σύνθημα το οποίο εμείς έχουμε βγάλει και με ανακοινώσεις και με συσκέψεις και με περιοδίες που κάναμε στο λιμάνι, όλο αυτό το διάστημα και πριν τις γιορτές, ότι το θέμα του ασφαλιστικού και τα βαρέα για μας, που είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, πρέπει και θα αποτελέσει αιτία πολέμου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάμε ότι θα βγούμε μετά από 40 χρόνια δουλειάς και θα παίρνουμε 200 ευρώ. Ή ότι για να πάμε στο νοσοκομείο θα πρέπει, αν έχουμε, να πληρώνουμε. Είναι η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.